a lot of soul. Βρισκόμαστε στην τοπική μονάδα υγείας Σπάρτης, όπου θα μιλήσουμε με την νοσηλεύτρια κυρία Λιάνα Πασχοπούλου. Κυρία Πασχοπούλου, η τοπική μονάδα υγείας Σπάρτης έχει αποδείξει όλο αυτό τον καιρό ότι έχει αναλάβει πάρα πολλές δράσεις και έχει βοηθήσει αρκετό κόσμο. Πείτε μας εσείς, ποια δράση αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, για όλο το μήνα τον Οκτώβριο, που είναι μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα να έρθει να πάρει το παραπεμπτικό της για να κάνει εξέταση, μαστογραφία και υπέρηχο. Να τονίσουμε λίγο τις ηλικίες που κάνουμε μαστογραφία. Οι νέες οδηγίες από την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία μας λένε πως πλέον γυναίκες που δεν έχουν κάποιο ιστορικό στην οικογένεια, αδερφοί, γιαγιά, μαμά, ξεκινούν τις μαστογραφίες από τα 45. Τα 45 με τα 55 κάνουμε κάθε χρόνο, ενώ 55 με 65 κάνουμε κάθε 2 χρόνια μαστογραφία. Να πούμε και κάτι άλλο, στην περιοχή της Σπάρτης υπάρχει ιδιαιτερότητα. Σε εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ υπάρχει ψηφιακή μαστογραφία, ενώ στο νοσοκομείο υπάρχει μόνο η απλή μαστογραφία. Η διαφορά έγκυται στο ότι στην ψηφιακή μαστογραφία το έχουμε στον υπολογιστή, μπορούμε να κάνουμε μεγέθυνση και να δούμε κάτι που μας προβληματίζει λίγο καλύτερα σε σχέση με την απλή μαστογραφία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μπορείτε να μας πείτε τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα? Λοιπόν, την 5η 17 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος είναι 17 του μήνα, προγραμματίζεται να κάνουμε ενημέρωση όσον αφορά την αυτοεξέταση του μαστού σε όσες γυναίκες το επιθυμούν και εννοείται ότι όλο το μήνα τρέχουν και οι μαστογραφίες. Μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα θέλει. Μάλιστα. Μέχρι τώρα η ανταπόκριση ποια είναι? Είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση. Νομίζω είναι περίπου 10 μέρες τώρα που το κάνουμε αυτό. Είναι τουλάχιστον 10 με 15 μαστογραφίες την ημέρα. Οπότε έχουμε πολλή ανταπόκριση. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε αισιόδοξοι δηλαδή ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να συνεχίσει και να έχει ανταπόκριση κυρίως από τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν εξέταση. Σκεφτόμαστε μήπως το συνεχίσουμε και γενικότερα, να μπορούμε χωρίς ραντεβού να το κάνουμε αυτό. A lot of soul.